Κύριε Σιδέρη, ο κύριος Χιονίδης λέει ότι υπήρχε πρόληψη από την κυβέρνηση, αλλά πριν, λίγο πριν τις φωτιές, βλέπαμε πυροσβέσεις του ΕΚΑΒ να οδηγούν ασθενοφόρα και μετά τις φωτιές ο κύριος Κικίλιας προανήγγειλε την πρόσληψη των πυροσβεστών. Και φαίνεται, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, τώρα η κυβέρνηση πάει να πάρει καινούργια καναντέρ. Τι λέτε κι εσείς? Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Εμείς λέμε στον ελληνικό λαό ότι υπάρχει μια τραγική και εγκληματική έλλειψη μέτρων πρόληψης και πυρόσβεσης. Και αυτό το λέμε γιατί είναι κάποια νούμερα απλά συγκλονιστικά. Και δεν μιλάμε μόνο για τα 500.000 στρέμματα που κάηκαν τον μήνα Ιουλίου, μιλάμε για τα σαρχεία χωρίς δασεργάτες. Μιλάμε για το 0,04 του προϋπολογισμού που δίνεται για την δάσο πυρόσβεση και τη δάσο προστασία. Μιλάμε για 4.500 κενές θέσεις πυροσβεστών. Μιλάμε για μείωση κατά 12.000 λιγότερους δασοπυροσβέστες και μιλάμε και για διαχωρισμό της πρόληψης από την κατάσβευση. Αυτά τα υλοποίησαν όλες τις κυβερνήσεις. Άρα σήμερα, αυτό που, επειδή ξέρετε, είναι και λίγο κουραστικό, το φωτιές είχαμε, έχουμε και θα έχουμε. Να. Ας το δεχτούμε. Αλλά πραγματικά αντιπυρική προστασία, γιατί δεν έχουμε? Όπως ξέρετε για την πανδημία, ξέραμε ότι θα έχουμε πανδημίες, αλλά φρόντισαν όλοι να κλείσουν νοσοκομεία. Όπως για τους σεισμούς, γνωρίζουμε ότι θα έχουμε σεισμούς, αλλά δεν υπάρχουν αντισεισμική θωράκιση και ούτω καθεξής. Άρα, αυτά τα έργα δεν υλοποιούνται από τις κυβερνήσεις που πέρασαν, γιατί θεωρούνται κοστοβόρα, είναι μη επιλέξιμα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχουν δηλαδή διόδια και ανταποδοτικότητες. Και αυτό που εμείς λέμε στον κόσμο σήμερα, επειδή κατά την γνώμη μας είναι προκλητικό το 2023 να λέμε μονότονα πως μόνο η προστασία της ανθρώπινης ζωής παίζει ρόλο, ενώ καίγονται άνθρωποι, σπίτια, περιουσίες, μποστάνια. Ζώα. Ζώα. Πρέπει να αναλογιστεί και κανένα σήμερα τι είναι ζωή. Τι είναι ζωή. Δεν είναι η επιβίωση ζωή. Γι' αυτό το λόγο λέμε ότι τώρα πρέπει να λυθεί αυτό το μεγάλο πρόβλημα της υποστελέχωσης σε μέσα και ανθρώπους και να φτιαχτεί επιτέλους ένα σοβαρό σχέδιο αντιπυρικό, το οποίο είναι ανύπαρκτο. Είστε κατανοητός. Κύριε Σιδέρη, ποια θέση σας? Μέσα σε αυτά τα στοιχεία που είπατε κι εσείς, κύριε Κιμπιζή, θέλω να προσθέσω ένα πολύ σημαντικό, κατά τη γνώμη μου, αυτού του λεγόμενου πληθωρισμού των φτωχών. Του πληθωρισμού δηλαδή των τροφίμων, ο οποίος είναι σταθερά στο 14% και μιλάμε για μια αύξηση σε βασικά προϊόντα κοντά στο 45%. Αυτό το λέω γιατί οι προτάσεις που έχουμε καταθέσει στη Βουλή και παλεύουμε στον δρόμο, στον αγώνα, στα σωματεία, για κατάργηση δηλαδή του ΦΠΑ στα είδη πλατείας ενεργειακής κατανάλωσης, για πλαφόν στα βασικά προϊόντα, για αυξήσεις στους μισθούς, για κατάργηση των ειδικών φορών κατανάλωσης, έχουν απορριφθεί. Και από την κυβέρνηση την τωρινή, και από την προηγούμενη, και από την αντιπολίτευση πριν. Την ίδια ώρα όμως, κάποιοι κερδίζουν. Είναι χαρακτηριστικά τα στοιχεία του πρώτου 7 μήνου, ναι, τα οποία λένε ότι αυτό το κράτος που δεν μπορεί να προστατεύσει από τις πυρκαγιές που λέγαμε πριν, ή που δεν μπορεί να ανακουφίσει στην ακρίβεια με αυτά τα μέτρα που προτείναμε, ήταν πολύ ικανό να μαζέψει σε 7 μήνες 30 δις φόρους, ήταν πολύ ικανό να μαζέψει 4 δις άμεσους φόρους, να έχει 3,5 δισεκατομμύρια πλεώνασμα και μέσα σε αυτό οι μεγάλες επιχειρήσεις της μεταποίησης να έχουν κέρδη κοντά στα 6,5 δις μέσα σε 7 μήνες. Είστε κατανοητός. Άρα νομίζουμε ότι ο δρόμος που μπορεί να δώσει ανακούφιση είναι η υλοποίηση αυτών των προτάσεων μαζί με αγώνα, με πίεση από το λαό μας.